Γεια σας! Στα μέλια λοιπόν ο Παναθηναϊκός μετά τις μεγάλες νίκες στο Πρίγκιπάτο κοντά στη Μονακό και στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έψαχνε την πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη, στις αρχές της εβδομάδας έψαχνε τη μία νίκη ή στο Πρίγκιπάτο ή στο Μιλάνο, γύρισε όμως στην Αθήνα με δύο νίκες. Όχι ότι δεν το περίμενε κανείς, αλλά σίγουρα είναι μεγάλη επιτυχία για τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη επιτυχία για τον Παναθηναϊκό γιατί συνδυάστηκε με τις ανάλογες εμφανίσεις, έδειξε χαρακτήρα. Ο Παναθηναϊκός στα διάβαστα παιχνίδια, στο 60-45 στο Πρίγκιπάτο, 63-45 αν το κάνει ο Κορνελή. Όχι ότι τελείωσε το μάτς, αλλά σαφώς με 18 πόντους μετά πάει σόι το Βασίλειο, όσο ξεφεύγει πολύ το παιχνίδι. Όμως το πέναλτι του Κορνελή δεν μπήκε, έμεινε το 60-45, έσυρε αν δεν πήδησε από εκεί και πέρα. Ο Παναθηναϊκός και πήρε το παιχνίδι με το μεγάλο σουτ του Γκριγκόνης στο Μιλάνο, διαφορετικού τύπου παιχνίδι, πήγε τσούκου τσούκου στο τέλος, όπως και το μάτς με τη Μονακό, αλλά με διαφορετική διαδικασία. Στο τέλος ήταν εκεί ο Νάν και έβγαλε το φίδι από την τρύπα. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ήταν ατσάλι και στα δύο παιχνίδια, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έζησε μια μαγική εβδομάδα μετά από μπόλικα χρόνια. Ένας Δημήτρης Γιαννακόπουλος ο οποίος δύσκολα θα ξαναχάσει παιχνίδι εκτός έδρας, τον θέλουν όλοι, είναι το γούρι του Παναθηναϊκού, αν και στο ταξίδι ψάχνανε πιο ακριβώς είναι το γούρι, αλλά είναι πολλά τα γούρια του Παναθηναϊκού, οπότε πρέπει να πηγαίνουν πολύ ακόμα στα ταξίδια που ακολουθούν. Ο Παναθηναϊκός πάτησε καλά στα πόδια του, έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός την κάνει πολύ σωστά πλέον τη δουλειά, το αποτέλεσμα δεν το αγοράζεις, δεν πατάς ένα κουμπί και έρχεται, θέλει δουλειά. Ήδη ο Παναθηναϊκός σε σχέση με το ότι είναι ομάδα 3,5 μηνών τα πηγαίνει μια χαρά. Βέβαια στο τέλος είναι εκείνο πάντα που μετράει και σε αυτές τις ομάδες το ζητούμενο είναι η τίτλη. Οπότε σαφώς πρέπει να χαίρονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού γιατί βλέπουν ότι η ομάδα τους τα πηγαίνει μια χαρά, αλλά συμπεράσματα και αποτελέσματα, μάλλον συμπεράσματα δεν μπορούν να βγουν από τώρα. Όλος ο κόσμος μιλάει για τον Κέντρικ Ναν και αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι οι καλύτερες μεταγραφές γίνονται από σπόντα, γιατί αν είχε αποκτηθεί ο Σβή Μιχαλιωκ, ο Ουκρανός που είναι στους Celtics, δεν θα είχε έρθει ο Ναν, όχι στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό. Ενδεχομένως μπορεί να είχε πάει στον Ολυμπιακό, δεν ξέρουμε που θα είχε πάει, αλλά δεν θα είχε έρθει στον Παναθηναϊκό αν ο Μιχαλιωκ είχε πάρει το δρόμο για το ΆΚΑ. Είναι πολλές οι μεταγραφές που έχουν γίνει από σπόντα, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό αλλά και στον Ολυμπιακό, και βγήκαν αυτοί που ήρθαν μετά οι καλύτεροι παίχτες. Θυμόμαστε την περίπτωση του Γουόκ, από ότι ο Ολυμπιακός είχε πάει να κλείσει τον Νάιτζελ Γουίλιαμ Γκος, αλλά τελικώς δεν ήρθε ο Γκος και πήρε τον Γουόκ. Από ο Λαντέιλο Αυστραλός, γνωστό αυτό, έγινε Μουσταφά Φαλ και οι Ολυμπιακοί τρίβουν τα μάτια τους με αυτά που βλέπουν τα χρόνια που είναι φάλο στον Ολυμπιακό. Και επίσης η περίπτωση του Ντόρση, ο Ολυμπιακός ήθελε αρχικώς τον Ντόρση, στη συνέχεια ο Ντόρση επειδή περίμενε το NBA έγινε Lighty, ευτυχώς για τον Ολυμπιακό η Βιλερμπάν δεν τον έδωσε τελικά και πήρε τελικώς τον Ντόρση ο Ολυμπιακός και βεβαίως το 2012 ήταν το αποκορύφωμα, υπό την έννοια ότι ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει το Ράσιτς και τον Σίμονς, ο Ιβκοβιτς ο συγχωρεμένος πήγε να πάρει το Ράσιτς, για καλή τύχη του Ολυμπιακού δεν πήγαινε ο Κέσελ δανεικός στη Ρίτας που ήταν τότε ο Ράσιτς, και ο Ράσιτς έγινε AC Low και ο Σίμονς έγινε Ντόρση, Τζο Ντόρση και Τζοϊ Ντόρση, και ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι το τέλος, έγραψε τρομερή πορεία, πήρε δύο καπάκι Ευρωλίγκες, πήρε τη μεγάλη Ευρωλίγκα στην Κωνσταντινούπολη και την άλλη μεγάλη βέβαια στο Λονδίνο και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Υπάρχει ακόμη δρόμος σαφώς για την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός έχει μια νίκη παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είδαμε και τον Αντετοκούμπο να δίνει βοήθειες. Για το θέμα είχαμε πει ότι το Δεκέμβριο ήταν ένα κριτήριο για τον Παναθηναϊκό και ως τώρα ο Παναθηναϊκός το περνάει με σχεδόν άριστα. Ο Ολυμπιακός από την άλλη που έκανε μια κοιλιά, πάτησε καλά στα πόδια του στο χθεσινό μάτς, έχει την ευκαιρία να φτιάξει επιδερμίδα ακόμα καλύτερα με το μάτς που έχει
με την Άλμπα και βλέπουμε τι θα γίνει στην συνέχεια για θέμα προσθήκων, μεταγραφών κλπ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Σίγουρα όμως στην Ευρωλίγκα γίνονται διάφορες διαδικασίες. Για τον Τζέριαν Γκραντ το είπαμε στη Magic EuroLeague. Ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό, μάλλον επέκτηνε την συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Έχει υπογράψει ο τύπος για ένα χρόνο και τώρα το συμβόλαιο έγινε μέχρι το 2026. Τον ήξερα τα μάνα από την Turk Telekom. Εμείς τον ξέραμε από τον Προμηθέα. Κάνει μια χαρά ο τύπος στη δουλειά του. Πήρε περισσότερα χρήματα και για φέτος και βεβαίως πήρε καλό συμβόλαιο, καλά λεφτά για τις δύο επόμενες χρονιές και έχει δεμένο το καϊδάρο του ο Παναθηναϊκός, δηλαδή έχει αυτόν, έχει τον Βιλντόζα με συμβόλαιο, έχει τον Σλούκα, ο οποίος Σλούκας έχει συμβόλαιο και ο Νάν είναι που έχει υπογράψει μονοετές, ο Νάν ο οποίος σκέφτεται τον Παναθηναϊκό τώρα πώς θα γίνει καλύτερος, πώς θα προσαρμοστεί ακόμη καλύτερα και πώς θα κερδίσει περισσότερα μάτς. Το μυαλό του βεβαίως είναι στο NBA, είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει τώρα Grant, Σλούκα και Βιλντόζα για τον χρόνο. Αν θα μείνει ή όχι ο Νάν δεν το ξέρουμε. Δεν είναι εύκολο, δεν το ξέρουμε. Οπότε ο Παναθηναϊκός, αν φύγει ο Νάν το καλοκαίρι, θα ψάχνει μόνο για έναν γκάρντ. Οπότε η ζωή του θα είναι πιο εύκολη. Αυτά. Ο Ολυμπιακός, περιμένουμε να δούμε τον ντεμπούτο του Νάζ Μήτρου Λόγκ με τον Απόλλωνα Πάτρας. Πιστεύουμε και πιστεύουν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι θα γίνει καλύτερος Ολυμπιακός. Δεν είναι μέχρι τώρα η πορεία του αυτή που θα περίμενε κανείς, αλλά το τέλος πάντα είναι εκείνο που μετράει. Ο Ολυμπιακός είναι ένας πανίσχυρος οργανισμός που δουλεύει και αυτός πολύ σωστά. Δεν του έχουν βγει, όπως είναι κατανοητό, το σχήμα που έχει φτιάξει, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να του βγει, τουλάχιστον με το καλημέρα, υπό την έννοια ότι έφυγε ο Σλούκας, έφυγε ο Βεζέγκοβιτς, δηλαδή δύο παιχταράδες, δύο ελληνικά διαβατήρια και δύο υδραυλικοί παίχτες δηλαδή, που δημιουργούν αποστάσεις στην επίθεση, έχουν το ένα εναντίον ενός, έχουν τον τρόπο να χειριστούν παιχνίδια που κρίνονται στο τέλος, έχουν το σούτ, έχουν πάρα πολλά πράγματα, δεν το έχει πετύχει ο Ολυμπιακός, θα δούμε πώς θα τα καταφέρει. Έχει πάρει ήδη τον πρώτο τίτλο της χρονιάς ο Ολυμπιακός, οπότε καλό είναι να μην βγάζουμε πρόωρα συμπεράσματα, γιατί τα συμπεράσματα από τη μια στην άλλη εβδομάδα αλλάζουν, αλλά στο τέλος ξυρίζουν τον γάμπρο. Αυτά παιδιά θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα και τις γιορτές. Έχουμε και NBA, έχουμε πολλά. Και όλο και κάτι θα σκάσει, όλο και κάτι θα σκάσει. Δηλαδή πριν από την επόμενη αγωνιστική της Ευρωλίγκας ίσως έχουμε και μια βόμβα. Ίσως. Για χαρά, καλές γιορτές, με υγεία.